Είναι από κινητό. Και είναι πλάνα από κινητό ακριβώς. Και γι' αυτό είναι ερασιτεχνικό. Νομίζω ακούγεται λίγο. Ναι, ακούγονται πυροβολισμοί, αυτό καλά άκουσα. Μα κινητοποιήθηκαν αμέσως οι αρχές, γι' αυτό έχουμε και τραυματισμένους αστυνομικούς. Ακούς. Είναι, ήταν άμεση κινητοποίηση των αρχών. Δεν ξέρουμε αν είναι πυροβολισμένοι. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν. Γιατί μπορεί να ήταν η φάση που η αστυνομία προσπαθεί να εξουδετερώσει το δράστη. Μάλιστα. Το πιθανότερο είναι αυτό δηλαδή. Εντάξει, το Βέλγιο έτσι κι αλλιώς είναι στρατοκρατούμενοι μετά από τη. Βέβαια, μετά τη μεγάλη επίθεση φυσικά. Μετά τις μεγάλες επιθέσεις, άρα υπάρχει η αστυνομία παντού με όπλα, στρατός κτλ. Μέσα στην πόλη. Χάλασε η ζωή μας. Χάλασε η ζωή μας. Όταν ο στρατός είναι δίπλα σου και νιώθεις καλύτερα που είναι ένας ένοπλος και σε φυλάει. Θα πάει στη Ρώμη, σου λέω. Ναι. Νομίζω ένας στόχος, από ίσως ο πιο σημαντικός, είναι αυτό. Να ζουν οι άνθρωποι με το φόβο. Με τον δρόμο, βέβαια. Αυτό έγινε όλα μετά την. Την ιστορία στις ΗΠΑ. Ξεκίνησε το 2001 στους Δήμους Πύρους. Μετά τους Δήμους Πύρους, άλλαξε η ζωή μας. Τέλος. Γιατί η τρομοκρατία παλαιότερα, το θυμόμαστε όλοι, Κάρλος κτλ., ήταν εναντίον υποτίθεται ηγετών. Κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κινούσαν τα νήματα, τώρα πλέον είναι τυφλοί. Ή καμιά αεροπειρατεία. Ναι, ακριβώς. Ναι, άλλα πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι στη Ρώμη που πήγα πριν από 6 μήνες, πότε ήταν. Αυτό που έκανε εντύπωση, που μου έκανε εντύπωση, ήταν ότι στρατός, όχι αστυνομία, ναι, στρατός, ναι, με τα αυτόματα και τα λοιπά, πάνωπλοι, τα, ναι, ναι,